η ιδέα του να κάνω snowboard στο νερό και στο χιόνι ή wakeboard στο νερό και στο χιόνι έπαιζε πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα το 2016 που ήμασταν στη Βασιλίτσα, ένα βουνό της Ελλάδος, είχα δοκιμάσει να κάνω ένα άλμα από το χιόνι στο νερό, όμως εκείνη τη φορά είχα χρησιμοποιήσει wakeboard. Και δεν πήγε τόσο καλά, γιατί το wakeboard δεν έχει πολύ καλό έλεγχο στο χιόνι, παρόλο που έχει πολύ καλό έλεγχο στο νερό. Οπότε έπαιζε πολύ καιρό αυτή η ιδέα. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι θέλω να την κάνω και όποτε θυμάμαι ότι χιόνιζε στην Ελλάδα και χιόνιζε σε λίμνες και ποτάμια της Ελλάδος, έβλεπα φωτογραφίες και έλεγα πω τι ωραίο που θα ήταν να κάνω ένα ride εκεί πέρα. Οι δυσκολίες σε αυτό το project ήταν αρκετές, μπορώ να πω. Αρχικά ήταν οι συνθήκες που έπρεπε να πετύχουμε και είχαμε ένα περιορισμένο παράθυρο που έπρεπε να βγει το project γιατί το χιόνι θέλιωνε. Και δεν έδινε άλλο χιόνι στον ορίζοντα που θα πηγαίναμε και θα μπορούσαμε να κάναμε αυτό το project. Οπότε ήταν ένα πιεσμένο παράθυρο χρόνου, με πάρα πολύ καλό καιρό όμως και ζέστη. Αυτό ήταν πάρα πολύ ευνοϊκό, το ότι δεν είχε παγωνιά, που με ευνόησε και με βόλευσε πάρα πολύ στο να μην κρυώσω. Κάνω πρώτα το rail και το kicker μία φορά. Δεν βγήκε ακριβώς όπως ήθελα. Και έχει γίνει ήδη και λίγο λάθος με τον ρο υπουργού στο jet ski και με πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί ακόμα δεν είχαμε βρει ταχύτητα. Οπότε κάνω έτσι ένα ανοιχτό tantrum, έτσι άνετο, χαλαρώνω και λίγο στον αέρα. Και όπως το κάνω, ξαφνικά προσγειώνομαι στο νερό. Αλλά δεν είναι σαν να προσγειώνεις στο νερό με wakeboard που είναι σκληρή σανίδα και προσγειώνεται μπαμ. Για να προσγειωθείς με το snowboard στο νερό πρέπει να προσγειωθείς πίσω. Το snowboard είναι πολύ ελαστικό, οπότε αν προσγειωθείς με το μπροστά πόδι κολλάει. Χωρίς να καταλάβω πολλά, απλά καταλαβαίνω ότι κουμπά το πάτο της λίμνης και είναι σπασμένο το σανίδι. Γι' αυτό με άγχωσε πιο πολύ, γιατί λέω ότι εντάξει, άμα πάμε συνέχεια στα σανίδια, έγινε και η πρώτη μέρα του project ακόμα. Σιγά σιγά το βρήκαμε και είδα ακριβώς πώς να προσγειώνουμε στο νερό. Με επιτυχία. Πάμε να δούμε το επόμενο spot ποιο θα είναι αυτό. Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Πάμε για το next shot. Τρίτη μέρα. Φύγαμε από τη λίμνη πλαστήρα. Δεν είχε τόσο χιόνι κοντά στο νερό. Αλλά έρθαμε τώρα στα περτιλιώτικα λιβάδια που έχει πιο πολύ χιονάκι. Και έχει μέσα στα πέρα τα λιβάδια ένα ποταμάκι που περνάει μέσα από το χιόνι. Οπότε θα πάμε εκεί πέρα να δούμε τώρα τι υπάρχει και έχουμε φτιάξει ήδη βασικά το πρώτο hit. Οπότε θα το χτυπήσουμε σε 10 λεπτά από τώρα. Ένα μήνα περίπου πριν το project, είχαμε πάει να δούμε το spot και να δούμε τι θα κάνω. Οπότε με το που είδα αυτή η γέφυρα, λέω: λοιπόν, εδώ πέρα bridging από οπωσδήποτε. Και όπως πηγαίνω να κάνω το bridging up, λέω: θα πάω πολύ γρήγορα και σφίγω μπροστά μετά, γιατί θα με τραβήξει προς τα κάτω. Απλά για να είμαι σίγουρος ότι το περάσω.
Δεν καταφέρω να κάνω pop, το περνάω πάνω και με τραβάει το σκηνή, φεύγω μπροστά. Μετά δεύτερο shot, ίδια ταχύτητα γιατί νόμιζα ότι απλά έπρεπε να κάνω καλύτερο pop και επειδή πήγαινα πάλι πολύ γρήγορα, δεν μ' άφησε να κάνω pop. Τρίτη προσπάθεια, πάλι ίδια ταχύτητα. Πάνω στην πίεσή μου και στο πόσο πολύ ήθελα να το κάνω, δεν είχα σκεφτεί ακριβώς ότι πρέπει να χαμηλώσω ταχύτητα. Απλά νόμιζα ότι είναι πάνω σε μένα όλο. Και μετά μου λέει ο Δημήτρης ο Μανιάτης, τραβούσε εκείνη την ώρα με μια κάμερα από πίσω και μου λέει ότι νομίζω όπως το βλέπω από αυτή τη γωνία ότι φαίνεται ότι πηγαίνει λίγο γρήγορα. Οπότε μετά το πηγαίνουμε δύο ταχύτητες κάτω. Στο νερό νιώθω ότι πηγαίνω λίγο αργά, αλλά με το που κουμπίσει το χιόνι, νιώθω ότι πηγαίνω σε κανονική ταχύτητα και το περνάω πάνω και βγαίνει. Μόνο στον νόμο, ρε, κοιτάξτε. Αυτό εδώ πέρα που είναι η πληγούλα. Εδώ πέρα είναι που σκάσας, νομίζω, κάπου με αυτό το σημείο. Μόλις κάποια πέτρα. Γι' αυτό έχουν παγώσει τα πόδια μου. Ξυπνάμε το πρωί και έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο location. Είχαμε να κάνουμε ένα μεγάλο shot που απλά περνούσε από χιόνι σε νερό, χιόνι σε νερό, χιόνι σε νερό και δεν είχε κάποιο άλμα και πήγε αυτό πάρα πολύ καλά. Και μετά είχα την ιδέα να περάσω με ένα άλμα ένα μικρό ποτάμι από πάνω. Ήταν γύρω στα 5 μέτρα, ήμουν πολύ confident ότι θα το κάνω και θα βγει εύκολα και όπως παίρνω φόρα, ξεκινάω, είμαι στο νερό, πηγαίνω με μια καλή ταχύτητα και το χιόνι δεν έχει πολύ καλό έδαφος, έχει διάφορα bumps. Και όπως πάω να χτυπήσει το άλμα, φεύγω λίγο δεξιά από το άλμα και ξαφνικά σκάω στην απέναντι όχθη. Εκεί σταμάτησαν όλα. Οπότε αυτό με φρέναρε πάρα πολύ και έπρεπε να κάτσω πολύ ώρα μόνος μου και να σκεφτώ λίγο να ηρεμήσω για να ξαναβάλω τα πράγματα σε μια σειρά και να συνεχίσουμε το βίντεο. Τώρα νιώθω λίγο ελάχιστα δαλισμένος, αλλά πιο πολύ πονάει τα πλευρά μου. Αλλά έχω πάθει ένα μικρό σοκ και θα ηρεμήσω λίγο και λογικά μετά θα πάμε να κάνουμε ένα λεωφορείο από εδώ πίσω. Κώστας. Για μας το λέω. Έχεις βαλεί. Γεια σου φίλε. Καλά είναι τρελό ότι πετυχαίνουμε γνωστούς εδώ πάνω. Δεύτερη φορά που πετυχαίνουμε γνωστούς μας. Λοιπόν. Κάθε μόρφος, αγαπημένο μου spot ήταν ξεκάθαρα το τελευταίο shot του βίντεο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το line γιατί έκανα το road gap. Όχι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά το νιώθω ωραίο γιατί προσγειωνόμουν τέλεια στην κατηφόρα. Και μετά είχαμε φτιάξει ένα kicker και το επόμενο kicker ήταν πολύ αριστερά σε γωνία. Με το που έμπαινα στο νερό έπρεπε να κόψω πάρα πολύ δυνατά και να χτυπήσω το kicker. Οπότε αυτή η αίσθηση ήταν τρομερή του πώς ένιωθα όταν ήμουν στον αέρα στο δεύτερο άλμα. Οπότε αυτό ήταν σίγουρο το αγαπημένο μου spot και το spot που ένιωσα πιο ωραία απ' όλα. Σαν κρου, ήμασταν συνολικά 7 άτομα. Τα παιδιά που τραβάγανε βίντεο, ο Κώστας ο Μάνδυλας και ο Δημήτρης ο Μανιάτης. Τα παιδιά που τραβάγανε φωτογραφίες, ο Αλέξανδρος ο Γρυμάνης και ο Ρόνι Σκέβης. Ο φίλος μου ο Ρόης, ο Γαβρίας, που οδηγούσε το Βίντσι και το Τζέτσκι και μας βοηθούσε σε διάφορα πράγματα. Μας έλυσε τα χέρια σε πάρα πολλά σημεία. Και ήταν και ο Βασίλης και ο Χρήστος, οι αγαπημένοι μας shapers. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι όλοι μια παρέα και να σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, γιατί αυτό βοηθάει στο αποτέλεσμα που θα βγει. Και αυτό το connection που έχεις με όλα αυτά τα άτομα, όταν κάνετε ένα μεγάλο project, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και χρονικά, γιατί δουλεύαμε όλοι πάρα πολύ καλά σαν ομάδα. Οπότε μπορέσαμε μέσα σε 6 μέρες
που είναι ένα πολύ στενό περιθώριο. Πραγματικά το πιστεύω ότι είναι ένα πολύ στενό περιθώριο για αυτό που κάναμε. Να κάνουμε όλο αυτό το βίντεο. Κάθε φορά που ήμουνα στην πλαστήρια, στο περτούλι και έκανα αυτό το πράγμα, ευχαριστιόμουν την κάθε στιγμή και το κάθε λεπτό γιατί ήμουνα σε ένα υπέροχο σημείο.